Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν οι ψυχικές παθήσεις στην παιδική και εφηβική ηλικία. Σύμφωνα με τα στοιχεία και κατά προσέγγιση, ένα 40% των εφήβων και των παιδιών στην Ελλάδα εμφανίζουν συμπτώματα ψυχικών διαταραχών, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να σημαίνει ότι πρόκειται για ψυχικά ασθενείς, όπως εξηγούν οι επιστήμονες. Τώρα οι έφηβοι, ενώ όπως σας έλεγα ήταν ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 10-15%, τείνουν να φτάσουν το και να ξεπεράσουν το 40%. Και ξέρετε το δυσάρεστο δεν είναι ότι έχουμε αυτή την ποσοτική αύξηση, είναι ότι έχουμε και βαρύτερες παθολογίες πια που βλέπουμε σε αυτόν τον πληθυσμό. Η ζωή είναι πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω ποιοι φταίνε και ποιοι δεν φταίνε, τέλος πάντων. Τα νούμερα προβληματίζουν και δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, με τους επιστήμονες να τονίζουν την ανάγκη να δοθεί βάρος στην παιδική ψυχική υγεία. Είναι μια περίοδος που ούτως ή άλλως η εφηβεία εμφανίζει προβλήματα καταθλιπτικά, προβλήματα υπαρξιακά, προβλήματα συμπεριφοράς, που όμως δεν είναι απαραίτητα, είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Βλέπουμε όμως ότι μερικά από αυτά είναι πια στις μέρες μας πολύ πολύ χειρότερα και ίσως υπομηνύουν κάποια ψυχοπαθολογία από κάτω. Η σημερινή ημερίδα είναι πολύ σημαντική γιατί ασχολείται με προβλήματα παιδιών και κυρίως εφήβων. Μέσα στις συνθήκες που ζούμε και όχι μόνο της οικονομικής κρίσης αλλά των αλλαγών στην ελληνική κοινωνία, αυτές επηρεάζουν άμεσα τους εφήβους. Βλέπουν τις οικογένειές τους που δεν παίρνανε καλά, έχουν προβλήματα και οι γονείς. Και εκεί αποσκοπούν όλα τα προβλήματα που έχουν. Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ηρακλείου και την Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα εφηβεία, διαδρομές από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση.